Για πέστε μας τι είναι το ναι. Πω. Τι είναι το ναι. Να το σκέφτομαι, δεν θέλω την το ναι. Σε τρομάζει περισσότερο από το όχι. Με τρομάζει πάρα πολύ. Σε τρομάζει. Το όχι, να σου πω κάτι. Ακόμα και αν ο κόσμος το ψηφίσει από διαφορετική αφετηρία, μου ανοίγει μια προοπτική, ρε παιδί μου. Το ναι με είναι τα φόπλακα. Γιατί είναι τα φόπλακα. Ο λόγος. Με σβήνει. Πώς θα πάω να ζητήσω δουλειά εγώ στη μέρα, τι θα του πω. Πρώτα απ' όλα, θα ζήσω. Κωστή, σκέψου ότι ακόμα και ο Ντάισεν Μπλουμ, αυτό ο κύριο που τον έχουμε μάθει πλέον το όνομά του και νομίζουμε ότι είναι ο θείο μα από την Ιγρήτα Σερών, α πούμε, είπε ότι το ναι σημαίνει ότι οι Έλληνε αποδέχονται τη λιτότητα. Η λιτότητα σημαίνει 200 ευρώ μισθό. Εγώ είμαι 30 χρονών, σκέψου έχω ένα πτυχίο, ένα μεταπτυχιακό και τώρα γύρισα από μετεκπαίδευση. Έχω τρία πτυχία δηλαδή και δεν ξέρω τι να τα κάνω. Δουλειά δεν έχω, συνεχώ μαύρη εργασία. Ξέρεις, να βγαίνει το μερό κάματο, να μπορείς να πας μια βόλτα με την πόλη. Μια παρανομία. Ναι. Είναι μέσα στο πρόγραμμα. Μαύρη δουλειά είναι και. Εντάξει, είναι άσχημα. Ναι. Πράγματα καταλάβαινε που άμα χτυπήσει σημαίνει τρέχα στου γιατρού μόνο σου ένα πράγμα. Τώρα και εμεί είμαστε ασφαλισμένοι, μην νομίζω ότι έχουμε γιατρού. Εντάξει, θα πληρώσουμε. Ναι, αλλά καταλαβαίνει, είναι όλα αυτά. Μ' άρεσε που ο κόκκινο ο καημένο 5 χρόνια προσπαθούσε 6 χρόνια να μπει στην ΕΣΥΕΜ για να έχει το Ταμείο Υγεία. Του λέω τζάμπα ήταν για την Ταμείο Υγεία, μα τι Ταμείο Υγεία. Θα έχουν τα παιδιά μου και εγώ νοσηλεία! Ποια θα έχω νοσηλεία, ρε! Εγώ δεν είμαι συνάδελφο. Δεν το γνωρίζω.